Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να βάλουν στη ζυγαριά τις ευθύνες τους και την ανοχή τους απέναντι στην ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή, εμείς θέλουμε να πούμε ότι το βήμα που έγινε χθες, αυτό το μεγάλο βήμα, πρέπει να ολοκληρωθεί. Να βρεθούν στη φυλακή με τις ανώτατες ποινές. Χωρίς λοιπόν να εφησυχάζουμε, γιατί ξέρετε, ο φασισμός, ο ναζισμός απορρέει από αυτό το σύστημα που ζούμε, είναι το μακρύ του χέρι, το δολοφονικό του χέρι, και ο πιο συνεπής αγώνας είναι αυτός ο αγώνας ενάντια στο σύστημα που πρέπει να συνεχιστεί. Την ίδια στιγμή όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ευθύνες τους, την ανοχή τους, ακόμα και την προβολή τους που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Σας θυμίζω τα περισοβαρής Χρυσής Αυγής, σας θυμίζω το Καστελόριζο, σας θυμίζω τις μεγάλες ευθύνες για την καθυστέρηση της δίκης. Σας θυμίζω ότι όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την πρώτη στιγμή μιλούσε για την ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή, με δεδομένο ότι η εγκληματική της δράση απορρέει από τον ναζισμό που είναι η ιδεολογία της, πολλοί τότε μας εγκαλούσαν, ακόμα και μέσα στη Βουλή, κυβερνητικοί και άλλοι βουλευτές εγκαλούσαν τα στελέχη μας γι' αυτό. Λοιπόν, δεν εφησυχάζουμε λοιπόν και δεν ξεχνάμε. Εχθές έγινε μια μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. Πραγματικά μεγάλη συγκέντρωση, με μεγάλη συμμετοχή λαού και νεολαίας. Και ξέρετε, αυτό μπορεί να είναι πραγματικά το επόμενο βήμα, όχι μόνο για να πάρει ανάταση ο λαός μας, αλλά για να συνεχίσουμε καλύτερα τον αγώνα ενάντια σε αυτό το σύστημα. Και να μην ξεχνάμε, κυρία Παναγιωτοπούλου, ότι η Χρυσή Αυγή είχε πάρει 500.000 ψήφους. Ναι. Έτσι. Να σας θυμίσω όμως, γιατί πολλοί δεν θυμούνται, ότι εκείνη την περίοδο που έπαιρνε κεφάλι η Χρυσή Αυγή, ήταν, ξέρετε, στα φόρτε τους οι αντιλήψεις έξω τα κόμματα, έξω τα συνδικάτα, που πολλοί από τα υπόλοιπα κόμματα συνενούσαν σε αυτά. Όπως επίσης σας θυμίζω ότι τον ναζισμό και τον φασισμό τον αθωώνει η θεωρία των δύο άκρων, που πολλοί έχουν, ξέρετε, ενστερνιστεί, που είναι επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η λογική που εξισώνει τον ναζισμό με τον κομμουνισμό, το θήτη με το θύμα. Εχθές οι ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι περιφερειακοί του σύμβουλοι στην περιφέρεια Αττικής και οι δημοτικοί του σύμβουλοι στο Δήμο της Αθήνας κατέθεσαν πρόταση, έκαναν παρέμβαση για τον αποκλεισμό των ναζιστών και στην Ευρωβουλή και στην περιφέρεια Αττικής και στο Δήμο της Αθήνας. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν πρέπει να συνεχιστεί σήμερα με την πάλη του καθένα μας, στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, παντού, να αποκλειστούν οι ναζιστές της Χρυσής Αυγής.